Είμαι ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και αυτός εδώ είναι ο Τσάπο. Ο Τσάπο ήρθε στη ζωή μου πριν από 3 χρόνια περίπου. Το πρώτο βράδυ που πήγαμε στο σπίτι υπήρχε πολύ έντονος ενθουσιασμός, γιατί ήταν σαν μπαλάκι τόσος. Και φυσικά δεν κοιμηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί γκρίνιαζε όλο το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήμουν σκυλομπαμπάς, αλλά ναι, πριν έρθει ο Τσάπο ήταν μια, ας πούμε, μια ξέγνιαστη εποχή, χωρίς πολλές ευθύνες, χωρίς πολλές φασαρίες, χωρίς πολλές ζημιές, γκρίνιες. Αφού του ήρθε όλα αυτά, φουντώσανε. Μου είχε κάνει 2 ζημιές, ας πούμε, που μου έχουν κοστίσει πάρα πολύ. Η μία ήταν, μου έφαγε ένα ηχείο, το οποίο ήταν αρκετά ακριβό. Ακόμα το έχω, αλλά είναι φαγωμένο από τη μία πλευρά. Και μου έφαγε και μία κονσόλα. Μερικά χαρακτηριστικά του Τσάπο είναι ότι είναι λέμαργος, όσο δεν πάει. Είναι πολύ αγαπησιάρης, φοβερά χαδιάρης, σε σημείο αηδίας. Είναι πολύ γκρινιάρης, δηλαδή δεν μπορεί άμα δεν είναι έτσι πάνω σου. Πολλές φορές είναι αρκετά ενοχλητικός, δηλαδή. Πολύ. Δεν μπορείς να κάτσεις. Την πρώτη μέρα που ήρθε το μωρό στο σπίτι, τον είχαμε στο αυγό και τον πήγαμε να τον μυρίσει. Και ο Τσάπο έκανε έτσι από πάνω από το αυγό και έφυγε. Τρομοκρατήθηκα φυσικά, γιατί λέω, μάλλον δεν θέλει το μωρό. Αλλά μετά από 3 μέρες που το είχαμε το μωρό στη φωλιά στον καναπέ, πήγε από πάνω, έβαλε το κεφάλι μέσα και άρχισε να το γλύθει. Από εκεί και μετά, τέλος. Είναι αχώριστη φίλη. Η πιο συγκινητική στιγμή είναι όταν ήμουν στο νοσοκομείο για 2 εβδομάδες και όταν γύρισα στο σπίτι, άνοιξε η πόρτα, με είδε, όχι πάνω μου, αλλά μπροστά μου. Έκανε τσίσα του και ήρθε και χώθηκε ανάμεσα στα πόδια μου, έβαλε το κεφαλάκι του έτσι και έκατσε εκεί. Γελάω πάντα όταν ροχαλίζει. Γιατί κάνει σαν τρακτέρ. Δεν μπορώ να το αντισταθώ. Κάθε φορά που θέλει, έχει ένα κακό συνήθειο. Θέλει να ανεβαίνει στον καναπέ και να έρχεται και να καβαλάει πάνω στο κεφάλι μου. Για λίγο δεν μπορώ να το αντισταθώ, αλλά μετά το αντιστέκομαι γιατί είναι πολύ βαρύς και δεν αντέχω. Δηλαδή, σου σπάει πλάτη. Πάντα όταν κάνει κάποια σκανταλιά, έχει ένα συγκεκριμένο ύφος. Δηλαδή, ότι μόλις θα με δει, παίρνει το ύφος ότι ξέρω τι έχω κάνει ή θα κοιτάξει αλλού. Ή θα κάνει έτσι, δηλαδή έχει 2-3 συγκεκριμένα που εντάξει. Ό,τι τρώμε είναι η αγαπημένη του λιχουδιά. Το μάθημα που έχω πάρει εγώ από τον Τσάπο και που όλοι όσοι έχουν ένα κατοικίδιο νομίζω το παίρνουν αυτό το μάθημα, είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δηλαδή ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, πάντα το σκυλί θα σε κοιτάξει με έναν τρόπο που δεν νομίζω μπορεί να σε κοιτάξει κάποιος άλλος.